Τη Δευτέρα θα κάνουμε μια διακοπή στην περιοχή του Πικερνίου και στα Αρδευτικά αλλά και στο χωριό από τις 8 μέχρι τις 3. Το έργο αυτό αφορά κάποια αναβάθμιση δικτύου που κάνουμε εκεί από την περιοχή του Κάψα μέχρι το Πικέρνι. Ενισχύουμε τους αγωγούς, κάνουμε αντικατάσταση των στήλων και γι' αυτό είναι και πολύ ώρα η διακοπή. Λοιπόν, το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου, θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβρη για να γίνει η ολοκλήρωσή του, οπότε εμείς ανά μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου κάνουμε κάποιες διακοπές προκειμένου να προχωρά ο εργολάβος εργασίας. Οπότε θα γίνει διακοπή στο Πικέρνι, 8 με 3, και στην Αρδευτική περιοχή και θα κόψουμε για κάποιες ώρες, μια ώρα το πρωί, 8 με 9 και περίπου 2,5 με 3 έως 3,5 περίπου για καμιά ώρα πάλι το μεσημέρι, το χωριό του Αρτεμίσιο, προκειμένου να κάνουμε κάποιους χειρισμούς για να μην βγαίνουν και αυτοί εκτός όλη την ημέρα. Μόνο για θέμα χειρισμού. Αυτές είναι οι διακοπές τη Δευτέρα. Τι θα πρέπει να γνωρίζει τώρα ο πολίτης? Αυτός θεωρεί πάντα, άστε εμείς που έχουμε ενημερώσει και δεν θα έχουμε ρεύμα, αυτός θεωρεί ανά πάσα στιγμή ότι το δίκτυο είναι υποτάση. Γιατί για κάποιο λόγο εμείς μπορούμε να δώσουμε νωρίτερα, έτσι, να τελειώσει ο εργολάβος νωρίτερα της εργασίας, ή να συμβεί κάτι που να χρειαστεί να δώσουμε νωρίτερα το δίκτυο. Οπότε αυτός ανά πάσα στιγμή πρέπει να θεωρεί το δίκτυο είναι υποτάσει, δεν ακουμπάει αγωγούς ή καλώδια που μπορούν να βρίσκονται στο έδαφος όλο αυτό το διάστημα και απομακρύνεται από οποιοδήποτε, ό,τι συμβεί δηλαδή στο έδαφος. Μπορεί να είναι κάποιος αγωγός που να έχει ρίξει ο εργολάβος μέχρι να αντικαταστήσει. Δεν είναι στην περιοχή που δουλεύει ο εργολάβος. Λοιπόν, και δεν ακουμπάει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Κάποιες οικιακές συσκευές πρέπει να είναι και αυτές υποτάσει. Οι οικιακές συσκευές δεν θα είναι υποτάσει για αυτές τις 7 ώρες από 8 ως 3. Απλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει το ρεύμα, οπότε δεν πρέπει μέσα στο σπίτι κάποιος να ασχολείται με καλώδια, ηλεκτρολόγους, να έχουν φωνάξει να κάνουν οτιδήποτε γιατί θεωρούν «Α, δεν έχουμε ρεύμα, οπότε ας κάνουμε κάποιες εργασίες μέσα στο σπίτι». Αυτοί πρέπει να απομονώσουν από το πίνακά τους αν πρέπει να επέμβουν μέσα σε μπρίζες, σε φωτιστικά, οτιδήποτε, για να είναι ασφαλείς. Γιατί εμείς ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσουμε και νωρίτερα, μπορεί να δώσουμε στις 1, μπορεί στις 2. Οπότε αυτοί πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουν ρεύμα. Θα θέλω να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με τα υπόλοιπα έργα δικτύωσης και εξυγχρονισμού του ηλεκτρισμού. Βλέπουμε τώρα τα ενέργεια καλώδια, τα τσάλινα, καταργούνται σε ορισμένα σημεία ναι, και μπαίνουν με κατάλαβα, σωστά. Πώς κοιτάξτε, τα τελευταία 15 χρόνια, καταρχήν τα συναισθημένα καλώδια αυτά που λέμε τα μονωμένα, το μαύρο που βλέπουν και όχι τους αγωγούς του αλουμινίου που είναι η παλιά αγωγή, έχουν μπει σε μια διαδικασία να κάνουμε την ενίσχυση του δικτύου, λοιπόν, και για λόγους προστασίας, ανά πάσα στιγμή που μπορεί να βρίσκεται κοντά ένα δέντρο, να μην έρθει σε επαφή γιατί είναι μονωμένο, έτσι. Αλλά και αυτά τα καλώδια έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε φορτία σε σχέση με τους γυμνούς αγωγούς. Οπότε έχουν μπει σε μια διαδικασία, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος για τον καταναλωτή, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντικατάστασης αυτού του δικτύου στα πλαίσια της αναβάθμισης του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Έχουμε βάλει τώρα την επόμενη πενταετία, έχουμε κάποιο πλάνο να απογειοποιήσουμε κάποιο κομμάτι και στη χαμηλή τάση και στη μέση τάση. Περισσότερο είναι όμως αυτό αφορά τον αστικό κλειό, δηλαδή πόλεις ή μεγάλες κομοπόλεις, άστρους, μεγαλόπολη και όχι τόσο σε περιοχές ορεινές ή σε χωριά, λοιπόν. Οπότε ήδη εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε απογειοποιήσεις και μέσα στην πόλη, λοιπόν, αποξυλώνοντας όπου μπορούμε και τον αέριο δίκτυο, γιατί εκεί είναι και εμπλέκεται και ο εκάστοτε Δήμος, γιατί για να αποξυλώσουμε στον αέριο δίκτυο που εκεί υπάρχουν τα φωτιστικά σώματα και φωτίζεται όλοι οι δρόμοι, θα πρέπει πρώτα ο Δήμος να ρυθμίσει το κομμάτι του φωτισμού της οδού και μετά να προχωρήσουμε στην αποξύλωση. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια μας που έχουμε υπογειοποιήσει μέσα στην πόλη της Τρίπολης, αλλά φαίνεται τον αέριο, το οποίο όμως είναι ανενεργό. Είναι ενεργό, να το πω έτσι, μόνο για το δημοτικό φωτισμό. Λοιπόν, οπότε έχουμε στο πλάνο, στο πάθος πενταετίας τώρα, που αλλάζει και εμάς η εργολαβία δικτύων, λοιπόν, να κάνουμε κάποιες υπογειοποιήσεις, αλλά περισσότερο αφορά Τρίπολη, Άστρος, Μεγαλόπολη, δηλαδή την πόλη και κάποιες κομοπόλεις. Γίνεται η συντήρηση των δικτύων τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες? Μετά την επιθεώρηση που εμείς ξεκινάμε περίπου το Μάρτιο και διαρκεί μέχρι τέλος καλοκαιριού περίπου, λοιπόν, εμείς από το λίγο πριν το Πάσχα έχουμε ξεκινήσει και να γίνεται η συντήρηση
κάποιων επίγουσων καταστάσεων που γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο επιθεωρήσεις, είναι και κάποια στιγμή που κάποιος μπορεί να δει κάτι. Οπότε θα φροντίσουμε την έγκαιρη συντήρηση του δικτύου, λοιπόν, το οποίο δεν αφορά μόνο μια τυχόν βλάβη που μπορεί να προλάβουμε, αφορά και θέμα κλαδεμάτων, που κάποια δέντρα μεγαλώνοντας μπορεί να πλησιάζουν το δίκτυο, λοιπόν, και αποψήλωση που γίνεται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, όπου εκεί γίνονται χειρισμοί. Και αυτά τα κάνουμε εμείς ως υπηρεσία, είτε μέσω εργολάβων, είτε και με ιδία μέσα που έχουμε. Λοιπόν, αλλά αν κάποιος θέλει να κλαδέψει κάποιο δέντρο, να κόψει κάποιο δέντρο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να έρθει πρώτα σε μια επικοινωνία μαζί μας, όχι απαραίτητα πάντα έγγραφη, γιατί οι περισσότεροι λένε πού να κάνουμε επιστολές τέτοια πράγματα. Έστω με ένα τηλέφωνο να περάσει από εδώ από τα γραφεία μας, να μας ενημερώσει ότι θέλω να κάνω αυτό. Να πάμε έστω να το δούμε και αν θέλει να το κόψει, εμείς μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορούμε να κόψουμε το ρεύμα για κάποιες ώρες για λόγους ασφαλείας που θα ανέβει ο εργάτης του πάνω. Εκτός αν έχουμε τόση μεγάλη απόσταση από το δέντρο, όπου ναι, μπορεί να ανέβει χωρίς να εμπλακούμε εμείς. Αλλά το καλύτερο είναι να έρθει σε συνεννόηση με εμάς να το δούμε, λοιπόν, προτού ξεκινήσει κάποιος να κάνει οποιαδήποτε εργασία κοντά στο δίκτυό μας. Είτε λέγεται κλάδεμα, είτε οποιαδήποτε άλλη εργασία. Δεν αφορά μόνο κλάδεμα. Μπορεί να είναι να αλλάξει μια σκεπή. Οτιδήποτε που αφορά εργασία πλησίων του δικτύου, καλό είναι να έχουμε μια ενημέρωση προκειμένου να τον κατατοπίσουμε πώς πρέπει να κινηθεί από εκεί πέρα.